Το βλέπω, το βλέπω.
δείτε ότι τώρα έχουμε φτιάξει ένα τρίγωνο, το οποίο είναι πόλος, ησημερινός, ησημερινός, πόλος. Είμαστε εντάξει, το βλέπετε αυτό. Το άθροισμα των γωνιών πόσο κάνει. Τώρα έχετε δικαίωμα να απαντήσετε και χωρίς ερώτηση. Ναι. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Απορία. Μπορεί και απορία, δηλαδή. Είναι ακούσιο τρεις φορές ο ίδιος αριθμός. Ναι, όπως θα με καμπή την πορεία. Σωστά, σωστά. Πες, έχω σε αυτοκίνη. Τι του λες, μπράβο.
είναι αυτός ο ήλιος. Και κάνω αυτό. Θα έχει σκιά. Μείνε εδώ. Ούτε αυτός. Άρα, άμα είναι σημειακό πάνω κάτω, όπως θα το βάλω πάνω σε έναν κύκλο, στην πραγματικότητα σε μια σφαίρα, κανένας δεν θα έχει σκιά. Άρα, το γεγονός ότι βλέπω σκιά στο ένα και δεν βλέπω σκιά στο άλλο, δεν είμαι μέσα σε μια εσωτερική σφαίρα. Καλό είναι, το ξέρω. Τώρα, το θέμα είναι, ωραία, πιστεύεις, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πρέπει να φανταστείτε ότι η επίσημα η Γη δεν είναι επίπεδη από το 1979 και μετά. Βέβαια, έχουμε πέσει στη σελίδα 69, θα πούμε μια καθαρά το μέτρο. Ο Ερακλοσθένης, χάρη στον Αρίσταχρο, ξέρουν ότι η Γη μοιάζει με σφαίρα. Αυτό είναι εντελώς θεαματικό, γιατί άμα σας το πω έτσι, θα πείτε εσύ, ε, βέβαια, το ξέρω αυτό από τη Γη, ε, με ρόλιο, ε, πολύ. Άμα σας πω, ε, ξέρουμε ότι είναι σφαιρική, και θα δείτε ότι πάνω κάτω το ξέρετε ότι σας το είπα. Στην πραγματικότητα, όταν θα πάει, ποιος έχει πάει στο νότιο ημισφαίριο. Η δίκαια θα πάει, τώρα είναι έτσι. Είναι για χιούμορ. Δυο. Το νερό. Το νερό. Εντάξει. Άρα, θέλετε να αποδείξετε με ένα σύντομο τρόπο, σύντομο τρόπο, ότι είστε στο νότιο ημισφαίριο. Έχετε δικαίωμα να είστε στο πάνω. Όταν θα γεμίσετε την πανιέρα σας με νερό και μετά την αδειάζετε, το νερό περιστρέφεται με έναν τρόπο. Όταν είσαστε στο νότιο ημισφαίριο, περιστρέφεται ανάποδα. Φαντάζομαι το ξέρετε. Φαίνεται. Σφάλισε εδώ μπροστά, φαίνεται καραφαίνεται. Λοιπόν, άρα από ποια πλευρά περιστρέφεται όταν είμαστε στον ημισφαιρινό? Ναι. Πάει κάτω χωρίς να γυρίσει. Δηλαδή, πέφτει έτσι. Πιστεύεις αυτό. Πάνω σε έχει σχέση στον διανυσματικό χώρο, γιατί όταν ένα διάνυσμα είναι και από εδώ και από εδώ, είναι ότι είναι μηδενικό. Γι' αυτό μας ξαχνιάζει. Όταν σου λέει κάποιος μπορεί να πας είτε δεξιά ή αριστερά είναι το ίδιο, μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι απλώς μια πορεία, μερικές φορές είναι ότι μην πας πουθενά, κάτσε εκεί που είσαι. Όμως όταν είμαι εδώ, δεν έχω πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αλλά έχω πάει και δεξιά και αριστερά, αλλά δεν καθόλου. Α, ο Ερακλοσθένης λοιπόν τι σκέφτεται, επειδή ξέρει ότι είναι σφαιρική, ότι άμα εδώ δεν έχει σκιά και εδώ έχει σκιά, θα μπορούσε να μετρήσει τη γωνία της σκιάς. Καμάτι. Άρα, στέλνει ένα φίλο του, του λέει ότι είναι εκεί πέρα και θέλω την τάδε ώρα, ας πούμε ότι είναι το μεσημέρι, να κοιτάξεις ποια είναι η γωνία της σκιάς. Την ώρα που αυτός ξέρει, την Αλεξάνδρεια, ότι δεν έχει σκιά. Λοιπόν, άμα κοιτάξετε αυτό με τη σκιά, μπορείτε να βρείτε την περιφέρεια της Γης. Άμα κοιτάξετε τον υπολογισμό που έκανε σε σχέση με την ακρίβεια που είχε, σε σχέση με το γεγονός ότι η Γη στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς μια σφαίρα, έχει μια πολύ καλή προσέγγιση και είμαστε στην αρχαιότητα. Άρα αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι κάτι στα μαθηματικά κατάλαβε όχι μόνο ότι η Γη είναι κάπως σφαιρική, αλλά κατάλαβε και κατάφερε να υπολογίσει τα κτήματα. Άρα, αυτό γίνεται με έναν τρόπο πολύ απλό, κάνουμε τώρα. Τώρα θέλω να σας δώσω μια άλλη άσκηση. Θέλω
κοιτάζεται με το τηλεσκόπιο τη σελήνη. Ποιος έχει τηλεσκόπιο? Δεν έχει τηλεσκόπιο. Είναι λόγω οικονομικής κρίσης. Άρα, όταν το σχολείο θα σας παρέχει ένα τηλεσκόπιο, θα το βάλετε σας στην προτεραιότητα και ξέρεις, η κάθε αυτή της παιδικής πρέπει να βλέπει τη μαγκαλιά του. Και με τις πρέπει να βλέπουμε πολύ κοντά, μια στάδα. Άρα, το τηλεσκόπιο, αν κοιτάξετε, πρώτα απ' όλα έχει δει πότε τη σελήνη. Μπράβο. Ποιος δεν έχει δει τη σελήνη? Ποιος έχει δει τη σελήνη? Ποιος δεν κατάλαβε την ερώτηση? Έχει περίπου που δεν κατάλαβε την ερώτηση. Αυτοί που έχουν δει τη σελήνη έχουν δει τη μισή σελήνη, το 1/4 της σελήνης, λιγότερο, παραπάνω. Άμα είναι φως, αυτό είναι το μισό, αυτό είναι φως, αυτό είναι σκοτάδι. Ε? Το ξέρω ότι είναι λάθος. Γιατί? Γιατί άμα το κοιτάξετε με ακρίβεια, έχετε ένα σημείο, όταν κανονικά σας έμαθε τις εφαπτώμενες, θα πρέπει αυτό το πράγμα να πάει εφαπτώμενη. Δεν έχουμε κάνει πρόβλημα. Εγώ είχα πει ότι θα προκαλέσει προβλήματα εκτός. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ποιο είναι το πρόβλημά μας?
σημαδεύω το μισό, λίγο στο μισό, την αφή του μπαίνω μέσα στο ποτήρι. Το βλέπετε αυτό. Άρα το ξανακάνουμε εδώ. Άμα θέλω να το δω με ακρίβεια, θα δείτε ότι το μισό είναι λίγο πιο πέρα. Στην πραγματικότητα λοιπόν η εφαπτόμια θα φέρουμε σύντομα, να ξεχαλάσουμε το μάθημα και μετά το ξανακάνει όλο. Άρα ξαναπαίνουμε το κέντρο και θα πάρουμε μια ακτίνα. Εκεί που θα πετύχουμε την ακτίνα και θα έχουμε 90 μοίρες, θα πούμε ότι εδώ αγγίξαμε την εφαπτόμια. Εντάξει. Ωραία. Στην πραγματικότητα θέλω τώρα να το σκεφτείτε, τώρα δεν είστε καθόλου, δεν έχετε δικαίωμα να είστε μνημούνες ούτε δευτερόλεπτα, αλλά τώρα το κάνουμε σοβαρά. Παίρνουμε ακριβώς το σημείο πάνω, ακριβώς το σημείο κάτω. Τραβάμε μια γραμμή. Ακολουθούμε τι λέει η εφαπτόμενη και ο μόνος τρόπος το σημείο, όταν είναι δύο παράλληλες, άμα ήταν σημείο, θα πρέπει να ήταν στο άπειρο. Ενώ εδώ ξέρουμε ότι είναι σε μία πεπερασμένη απόσταση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι άμα καταλάβετε καλά αυτό, που είναι εύκολο, άρα διάμετρος, ορθογώνια, ορθογώνια, άρα παράλληλη, παράλληλη. Είμαστε εντάξει. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι δεν μπορεί να φωτίζω το μισό. Άρα, όταν λέμε ότι είναι το μισό, δεν είναι ακριβώς το μισό. Και όταν λέμε μισοφέγγαρο, στην πραγματικότητα θα πρέπει να λέμε τουλάχιστον αν είναι σωστό, τέταρτο φέγγαρο. Θα το αφήσουμε αυτό. Άρα, εδώ λοιπόν αυτό που κοιτάζουμε με τον Ερατοσθένη είναι ότι καταλαβαίνει αυτό ότι αν ο ήλιος είναι εδώ, και εδώ είναι αυτό και θα του κάνει μια σκιά, θα μετρήσει αυτή τη γωνία και είναι ακριβώς το ίδιο που μπορεί να κάνετε εσείς. Άμα κοιτάξετε τη σελήνη, θα δείτε ότι η σελήνη, το κάνουμε εμείς στην αστρονομία, δεν είναι εντελώς φωτισμένη και έχει μερικά σημεία που είναι πιο σκούρα. Και είναι μερικά σημεία που μπορείτε με τηλεσκόπιο να δείτε τη σκιά από τα βουνά. Και το χρησιμοποιήσαμε για να βρούμε το ύψος από τα βουνά. Δηλαδή, χωρίς να πας στη σελήνη, μπορείς να πεις πόσο είναι το ύψος. Άρα, ένα ωραίο παράδειγμα που κάνουμε είναι ότι περιμένουμε, αυτό λέγεται Terminator, αυτό το πράγμα είναι η καλύτερη περίπτωση όταν δεν είναι ακριβώς φωτισμένοι όλοι, φωτίζεται όλοι. Άρα, έχουμε φωτισμό εδώ και εδώ έχουμε τις πρώτες σκιές. Σε αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο να το κοιτάξετε με τηλεσκόπιο, γιατί επειδή το φως έρχεται από τα πλάγια, το παραμικρό βουναλάκι να φαίνεται έχει τεράστια σκιά. Άρα εντοπίζετε τεράστιες σκιές, ενώ εσείς δεν βλέπετε κανονικά τις κουκίδες. Σιγά σιγά όταν γυρίζει, η σκιά μικραίνει και μπορείτε έτσι να υπολογίσετε με ακρίβεια το ύψος των βουνών που είναι στη σελήνη. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τη γη. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας δείξω είναι ότι ο Ερατοσθένης δεν σκέφτεται μόνο αυτό. Αλλά αμέσως βλέπει μερικές ιδέες που μπορεί να είναι η γωνία εδώ, η γωνία εδώ, η γωνία εδώ και είναι αυτά που θα κάνετε εσείς στην γεωμετρία και στην τριγωνομετρία. Τώρα το θέμα ποιο είναι. Όταν σας έλεγα για το πάνω και το κάτω, εσείς όταν λέτε ας πούμε ότι η γη είναι σφαιρική, άρα εδώ βάζετε τον άνθρωπο, ξέρετε είναι το αιώνιο πρόβλημα που έχουμε και λέτε ο άλλος, στην Αυστραλία ας πούμε, και του λες, εντάξει, μια χαρά είναι, περπατάει ένα πόδι. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν πάμε στην Αυστραλία, λες, κοίτα πώς μας βλέπουν, να μας λένε ότι περπατάμε και εμείς ένα πόδι. Άρα τελικά, άμα περπατάτε το ανάποδα, μπορεί να περπατάτε σωστά. Άρα, στην αρχή είναι εμείς είμαστε οι σωστοί, οι άλλοι είναι ανάποδα. Μετά λέμε ότι οι άλλοι μας βλέπουν αυτοί σωστοί και εμείς ανάποδα. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι το να είσαι όρθιος θα είναι να πει ότι είσαι ο ανάποδος του ανάποδου. Άρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν ρωτάμε στα παιδιά
Γιατί αυτός δεν πέφτει. Εντάξει, πρέπει τώρα χαμογελάς, προσπαθούν να βρουν μια ιδέα. Αλλά η σωστή ερώτηση, ξέρετε ποια είναι. Είναι, αυτός δεν πέφτει, γιατί αυτός δεν πέφτει. Ναι, γιατί άμα ξέρετε ότι η Γη περιστρέφεται με μια ταχύτητα 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, λογικά θα πρέπει να αναρωτιέστε πώς στέκεστε. Όχι να αναρωτιέστε πώς στέκονται για αυτοί που είναι ανάποδοι, να αναρωτιέστε πώς στέκονται αυτοί που είναι όρθιοι κανονικά, κλασικά εδώ. Είναι μια δυσκολία, γιατί μετά μπαίνει και η φυσική. Αλλά ας μείνουμε προς το παρόν στα μαθηματικά και να δείτε τι εννοούσα και πριν. Άρα το ζωγραφίζω για αυτούς που δεν τα πιάνουν με την πρώτη. Μιλούσαμε γι' αυτό. Μπορώ να σου χαλάσω το μάθημα περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Ας πούμε... Ξέρεις είναι τρίγωνο. Δίγωνο. Ναι, δύο γωνίες, ναι. Μπράβο. Πραγματικότητα, όταν σας είπαμε ότι κόβουμε το πορτοκάλι έτσι, κόβουμε το πορτοκάλι έτσι, κόβουμε το πορτοκάλι έτσι, σας είπα ότι έχουμε κάνει 8 τρίγωνα. Θυμάμαστε. Στην πραγματικότητα, τώρα, άμα τα ενώσουμε μερικά, θα καταλάβετε το εξής. Ότι αυτό πάει κάτω. Αυτό πάει κάτω. Αυτό τώρα το σβήνω. Γιατί το πορτοκάλι, πώς λέγεται. Δίγωνο. Στην πραγματικότητα, είναι στην ευκλήδια γεωμετρία που μπορούμε να πούμε τρίγωνο. Και δεν λέμε ακόμα δίγωνο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια γωνία που ανοίγει και μετά ξανακλείνει. Όμως όταν είμαστε πάνω σε μια σφαίρα, γίνεται. Άρα, να ξέρετε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για όσους νομίζουν ότι η σφαίρα δεν είναι σημαντική στη ζωή, οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν ήδη εντοπίσει, γιατί όταν έβλεπαν τα καράβια να φεύγουν από το λιμάνι, έβλεπαν ότι το τελευταίο κομμάτι που έβλεπαν ήταν το κατάρα. Αυτό είναι επειδή έχετε φαινόμενο ορίζοντα. Λάβετε, το βλέπετε κανονικά. Ας πούμε ότι κάνει έτσι. Το καράβι είναι εδώ. Δεν σου ζωγράφισα τώρα το καράβι, μου πήγαινε. Λοιπόν. Με το κόκκι εδώ. Το άλλο δεν κουνιέται και αυτό. Είναι ακίνητο. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν εσείς το βλέπετε από μακριά, εδώ, κοιτάξτε αυτό, μέχρι να φτάσετε στην εφακτόμενη. Όταν φτάνετε στην εφακτόμενη πάλι, δεν φέρετε πια το καράβι. Άρα, το τελευταίο κομμάτι που βλέπετε από το καράβι είναι το πάνω μέρος ή το κάτω μέρος. Αν ήσασταν σε επίπεδο, αυτό θα το βλέπετε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα βλέπατε το κάτω μέρος του καραβιού να εξαφανίζεται και να μένει μόνο το πάνω. Και να ξέρετε λοιπόν ότι τα καράβια όταν μετακινούνται πάνω στην θάλασσα, αυτά τα λέμε λοξοδρομία. Γιατί? Γιατί η ευθεία πάνω στη σφαίρα δεν είναι ευθεία γραμματική. Όταν θα σας λέει η μικρή, η ευθεία. Εσείς θα λέτε βέβαια, ναι, κατάλαβα κυρία, αυτό και αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν λέει ευθεία, εννοεί ο πιο σύντομος τρόπος να πάω από ένα σημείο στο άλλο. Όμως, ο πιο σύντομος τρόπος να πάω από ένα σημείο στο άλλο, όταν είμαι πάνω σε μία σφαίρα, είναι το μη κύκλο. Και δεν είναι ευθεία. Το καράβι δεν μπαίνει μέσα στη θάλασσα, ξαναβγαίνει. Ακολουθείτε πάνω μέρος. Άρα, όλοι οι ναύτες ξέρουν όλα αυτά που έχουμε
ζωγραφίσει, τα ξέρουν και τα μετράζουν με του διαβήτε. Αλλά εδώ θέλω να σα δείξω μερικά πράγματα. Αλλά εδώ κατάφεραν, αυτό ήταν ένα παράδειγμα γεωμετρία. Αυτό είναι σεισμικό. Για να προκάτω του πραγματισμού. Α, σωστά. Αυτό δεν είναι αντισεισμικό. Αυτό δεν σβήνει, α. Είναι αντίκτυπο. Μην ανησυχείτε, εγώ θα το κλείσω. Άρα, όχι, δεν θα αλλάξω χρώμα, θα πείτε ότι αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, άρα θα ζωγραφίσουμε τα άλλα, θα πάρουμε. Θα κάνουμε πάλι και όλο το αρχιμήρι. Άρα, μερικές φορές τα μαθηματικά είναι πράγματα που μας καρνιάζουν πόσο μεγάλη ικανότητα έχουν άνθρωποι να βρουν τις δυσκολίες. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε σε έναν κανονικό άνθρωπο, βρίσκουν μια δυσκολία. Θα δείτε ότι δυσκολεύεται. Άμα ρωτήσετε σε έναν μαθηματικό, βρίσκουν μια δυσκολία, θα δείτε ότι είναι εύκολο. Αυτό ζει μέσα στις δυσκολίες. Λοιπόν, σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σιγά σιγά ερχόμαστε στον Πυθαγόρα. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας εδώ κάνει ένα και ένα. Και ξέρετε όλοι, έχουν κάνει Πυθαγόρα. Τότε την έχετε πατήσει, δεν έχετε πια καμία δικαιολογία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το να φτιάχνεις τόσο απλά ένα τέτοιο πράγμα, κοιτάξτε πώς πάει. Ο Πυθαγόρας και η σχολή, θυμάστε τη σχολή του Πυθαγόρα, ξέρετε, η σχολή του Πυθαγόρα, για ένα χρόνο δεν μιλούσαν οι μαθητές. Έλεγε ο Πυθαγόρας, δεν έμεινε να μάθεις να κάνεις ερωτήσεις και μετά θα κάνεις ερωτήσεις. Το φαντάζεσαι να το κάνουμε τώρα, για ένα χρόνο. Παίρνετε στο γυμνάσιο, λες, πρώτη γυμνασίου δεν μιλάς. Από δεύτερα γυμνασίου και μετά έχεις δικαίωμα να κάνεις ερωτήσεις. Στην τρίτη μπορεί να σου δίνουν και απαντήσεις. Λοιπόν, άρα, κοιτάξτε πώς πάει. Έφτιαξαν αυτό το μοντέλο, το οποίο βέβαια είναι λανθασμένο, δεν μας πειράζει. Άρα έλεγα, το σύμπαν το μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε από τους κανόνες της αστρονομίας. Την αστρονομία από τη φυσική, τη φυσική από τα μαθηματικά από την αριθμητική, την αριθμητική από τους υπολογισμούς πάνω στους φυσικούς αριθμούς. Εντάξει, άρα όταν το βλέπεις αυτό, λες πώς το σκέφτηκαν, πολύ ωραία. Και μετά οι ίδιοι μόνοι τους. Έκαναν ακριβώς το ανάποδο. Μόνο ένα και ένα φτιάχνουν ρίζα 2 και είδαν ότι το ρίζα 2 δεν είναι ρητός. Αυτό δεν γράφεται έτσι. Δηλαδή από όλο αυτό το κατασκεύασμα κατάλαβαν ότι από εδώ, εδώ είναι λάθος. Ήταν μια τεράστια κρίση που έζησα προς σχολή και μετά σιγά σιγά μπήκαμε σε αυτό που λέμε η πυθαγορική σχολή, αλλά για τους πυθαγορικούς πυθαγόρους αριθμούς, όπου βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον. Άρα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της υπαγωγής άτομων, δηλαδή σκέφτομαι κάτι και λέω, ας πούμε ότι στέκει, το κάνω και φτάνει σε ένα σημείο που λέω, δεν στέκει. Τώρα ξανάρχομαι πίσω και λέω, ήταν άτομο. Άρα, αυτό εδώ, αν θέλετε, αν θα γράψουμε α και β είναι κανονική φυσική αριθμή, ας πούμε ότι λέμε έστω ότι το ρίζα 2 γράφεται όντως έτσι. Εντάξει, πες ότι γράφεται έτσι, παιδί μου. Άμα γράφεται έτσι, θέλει να πει ότι άμα θα βάλω όλα στο τετράγωνο, γράφω 2 ίσο α τετράγωνο για β τετράγωνο. Συμφωνούμε. Τώρα αυτό το πράγμα μπορώ να το πω εδώ.
ανάποδα και αναδρομικά, τώρα σκέφτομαι ότι το α με το β είναι πρώτη μεταξύ. Πρώτη μεταξύ σημαίνει τι, ότι δεν έχουν έναν αριθμό που να είναι κοινό όταν του βάζουμε σε κομμάτια με πρώτη μεταξύ. Ας πούμε το 3 και το 6 δεν είναι πρώτη μεταξύ. Αλλά άμα πάρετε ας πούμε το 9 και το 8, ενώ δεν είναι πρώτη αριθμή, είναι πρώτη μεταξύ. Εδώ λοιπόν λέω ότι ας υποθέσουμε ότι είναι πρώτη μεταξύ τους και συνεχίζουν. Αυτό όμως που βλέπω εδώ είναι ότι το 2 διαιρεί το α. Άρα άμα υποθέσω ότι το 2 διαιρεί το α, μπορούμε να γράψουμε ότι το α είναι 2 φορές αρκατόν. Άρα το ξαναβάζω μέσα και μου κάνει 2 β τετράγωνο ίσον 4 αρκατόν τετράγωνο. Και εδώ λοιπόν δείχνω ότι το 2 διαιρεί το β. Άρα, τέλειωσε απόδειξη. Δηλαδή αυτό ότι το 2 διαιρεί το β και το 2 διαιρεί το α, αντικρούει το γεγονός ότι είναι πρώτη μεταξύ. Λοιπόν, με αυτή την τόσο σύντομη απόδειξη, η θεραπευτική σχολή αποδεικνύει ότι αυτός ο αριθμός είναι άλογος. Ξέρετε ότι γι' αυτό τα άλογα τα λένε άλογα. Δεν έχουν λόγο. Είναι λόγο κλάση. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι ότι είναι άρετο. Εδώ λοιπόν κάνοντας αυτή την κίνηση, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι αρχαίοι Έλληνες, ξέρετε μερικές φορές λέμε ότι έχουν φτιάξει τα πάντα οι Έλληνες, το παραπάνω, αλλά μερικά πράγματα δεν τα έχουν φτιάξει. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας σκέφτονται μαθηματικά ότι κάτι μπορεί να είναι αδύνατο. Και εφόσον το αποδεικνύουν, δεν είναι αδύνατο. Άρα εδώ αποδείξαμε, τώρα θα το λέγαμε έτσι. Εντάξει. Ή το γράφουμε πιο μοντέρνα, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι παραπάνω, απλώς ή ότι δεν ανήκει στο σύνολο των ρητών. Θέλω τώρα να καταλάβουμε ότι ένας άλλος μαθηματικός που μπαίνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εδώ κάνουμε ένα κόλπο που δεν φαίνεται τόσο απλό, ή μάλλον το παραβιάζουμε πολύ να το καταλαβαίνετε, έχει σχέση με τους πρώτους αριθμούς. Άρα η πρώτη αριθμή, τι είναι η πρώτη αριθμή, ναι. Αυτό είναι αυτό που λέμε στην αρχή το απλό και μετά, άμα πεις αυτό, θα έχει πρόβλημα με το 1. Άρα, ο πρώτος αριθμός είναι το 2. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μετά ο δεύτερος. Όχι, 3 φορές 7, 21. Άρα δεν είσαι το 21. Ποιες είναι, ποιες είναι. Είσαι το 23. Γιατί το 23 είναι πρώτο αυτό που κάνω, δεν είναι όλο το καθένα. Εσύ λοιπόν είσαι το 29. Το 25 δεν πάει. Συγγνώμη, 5-5. Το 27. 3-3-3. Το 31. Θα σε βοηθήσω, είσαι μακριά.
Δεν μπορείς να είσαι το 33. Δεν μπορείς να είσαι το 35. Το ένα διαιρείται με το 3, το άλλο με το 5. Δεν μπορείς να είσαι τι, και μετά να είσαι το 37. Άρα, τώρα εγώ θα συνεχίσω έτσι. Εντάξει, έχουμε το λεγόμενο τώρα που κάναμε. Κάναμε ένα κομματάκι από το κόσμο και το εραδοστέρι. Για να βρούμε πώς είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ευκλήδης, άλλος, που ήταν πιο συνθετικός, αναρωτήθηκε αυτό που κάνουμε τώρα, συνεχίζει. Ή σε κάποια φάση σταματάει. Ο διπλανός σου είναι κολλητός σου. Γιατί έχει πεθάνει στο γέλιο. Λοιπόν, εσύ ξέρεις ότι θα απαντήσεις. Όχι. Γι' αυτό έχει πεθάνει στο γέλιο σου. Δεν θα ζω, θα απαντήσω. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτή η ακολουθία θα βγει καταλόγω φυσικά απλά, αλλά μετά κατάφερε να σκεφτούν μήπως δεν συνεχίζει. Ωραία, θέλετε τώρα πώς θα το κάνω. Άρα, τώρα είμαστε για τον Ευκλήδη. Θα αλλάξω χρώμα για να μην πει ο Σπύρος ότι δεν αλλάξω χρώμα. Λοιπόν. Αυτά που γράφω τώρα είναι πώς. Σκέφτονται για πρώτη φορά πάλι αυτόν τον τρόπο που είναι παράκλινο. Ρε παιδί μου, πες ότι είναι πεπερασμένο το κλείδι. Δηλαδή μετά από έναν αριθμό δεν έχει άλλο τρόπο ξέρω. Άρα λέει, τώρα, εδώ είναι, έκανε κάτι πολύ ωραίο. Θα γράψουμε P. Άρα θα γράψω ας πούμε ότι είναι P1 και εσύ είσαι το P1. Δηλαδή είσαι το 2. Μετά συνεχίζω P2, P3 και το πολλαπλασιάζω αυτό μέχρι ας πούμε εδώ. Εντάξει. Και αυτό εδώ θα το ονομάσω P-μι. Και θα πω ότι η πρώτη αριθμή είναι μι. Τόσο μη, δεν έχει άλλο. Άρα κοιτάξτε τώρα τι ωραία ιδέα σκέφτηκε ο δικός μας. Ο Ευκλήδης. Σκέφτηκε ότι άμα κάνεις τον πολλαπλασιασμό από όλα αυτά και βάλεις συν 1, έχεις φτιάξει έναν αριθμό. Συμφωνούμε όλοι. Για αυτόν τον αριθμό υπάρχουν δύο ιδέες. Είναι πρώτος ή δεν είναι. Τώρα, άμα υποθέσουμε ότι είναι πρώτος, τότε αυτό που λέγαμε πριν είναι λάθος. Αφού είχαμε πει ότι ο μεγαλύτερος είναι ο 50. Ενώ αυτός είναι πολύ πιο μεγαλύτερος, αφού είναι ο προαπλασιασμός από όλους αυτούς συν 1. Είμαστε εντάξει. Άρα, ξέρουμε ότι αυτή η περίπτωση θα είναι άτομη. Άρα τώρα λέμε, πες ότι δεν είναι πρώτος, δεν παιδί μου. Τότε έχει, ότι είναι πρώτος και έχει. Τώρα λοιπόν, τα κόκκινα μην μου σβήσεις, εντάξει. Έχει λοιπόν διαιρέτηση. Τώρα το ερώτημά μας είναι το εξής. Αν έχει διαιρέτηση, μπορεί να είναι ο διαιρέτης από το 5. Δεν μπορεί να είναι ο διαιρέτης. Τα κόκκινα μόνο μου. Ναι, αλλά είναι αυτό. Είναι ότι άμα ήταν το 5-1, όταν θα έκανα στο διαιρέτης, θα μου έπαιρνε το 1. Αναρωτιέμαι αν ανήκει η όρθιση στους πρώτους και μετά αναρωτιέμαι αν δεν ανήκει στους πρώτους. Άρα είπαμε, αν ανήκει στους πρώτους, τελειώσαμε, είναι άτομο. Αν δεν ανήκει στους πρώτους, αναγκαστικά έχει διαιρέτηση. Άρα μετά τι βλέπουμε. Όποιον και να πάω εδώ, όταν θα διαιρέσω, θα είναι τουλάχιστον ένα. Άρα, ο διαιρέτης που έχει αυτός εδώ, δεν είναι εδώ μέσα.
μιλήσαμε για τον Πυθαγόρο, μιλήσαμε για τον Ευκλήδη. Σε όλο αυτό το πλαίσιο που βλέπετε, είναι ικανοί να δουν πράγματα που δεν βλέπουν. Αλλά σιγά σιγά θα φτάσουμε στο top. Στο top είναι ο Αρχιμήδης. Άρα, ο Αρχιμήδης δεν είναι στο top επειδή απλώς είναι μετά του Σάββατο. Δεν φταίει ο Αρχιμήδης, φταίει ο Ζερός. Ο Αρχιμήδης, άμα θέλουμε λοιπόν να τα δούμε αυτά σε μια καπήλη, ας πούμε, είναι πάνω κάτω. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είναι η πρώτη. Και μετά πάει έτσι. Έτσι, και θέλω να βρω ένα τετράγωνο που να έχει την ίδια επιφάνεια. Εντάξει, άρα πρέπει εγώ από αυτό που έχω την ακτίνα να βρω κάτι εδώ. Μπορεί να το λύσει, είναι ο μόνος που μας έδειξε την πληροφορία για τον αριθμό π. Άρα αυτό που λέτε εσείς, ας πούμε, το π, π ίσον.
τι σκέφτεται. Σκέφτεται ότι για να μετρήσω καλά τι γίνεται εδώ μέσα, μπορώ να πάρω ένα τετράγωνο, μπορώ να πάρω ένα εξάγωνο. Βλέπετε, και συνεχίζει έτσι και σιγά σιγά υπολογίζοντας αυτό το μήκος και πολλαπλασιάζοντας με πόσες φορές το έχει βάλει, μπορεί να σας ζώσει ουσιαστικά κάτι που μοιάζει, γιατί άμα μετά το πιάσω και κάνω το μισό το μισό, εντάξει, σιγά σιγά θα δείτε ότι αυτό μοιάζει με ένα κύκλο. Κάνει ακριβώς το ίδιο απ' έξω και στην πραγματικότητα τι θα μας επιτρέψει αυτό, θα μας επιτρέψει να έχουμε το π ανάμεσα σε κάτι και κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Για ποιο λόγο? Όταν μπορεί να ξέρετε, για όσους λένε ότι στην αρχαία έγινε τα πράγματα ήταν υπολογισμένα με μαθηματική ακρίβεια, αλλά να ξέρετε κάθε φορά και στη ζωή το κάνει. Όταν κάποιος σου λέει με μαθηματική ακρίβεια, να ξέρετε ότι είναι κόκκινο στα μαθηματικά. Γιατί στα μαθηματικά ή υπάρχει ακρίβεια ή προσέγγιση. Δεν είναι ποτέ μαθηματική ακρίβεια. Αυτό είναι αυτό. Συνήθως το λένε από άλλους τομείς. Ας πούμε, όταν ένας νομικός σας λέει αυτό το αποδείξαμε με μαθηματική ακρίβεια, ξέρετε ότι δεν έχει κάνει μαθηματικά. Λοιπόν, τι κάνει. Λέει, θα υπολογίσω το φάνο μέρος, το απ' έξω και το κάτω. Και έχει ενδιαφέρον γιατί άμα κοιτάξετε πώς το μελετάει το πρόβλημα, εμάς είναι θέματα που νομίζουμε ότι είναι αυτονόητα. Όμως τώρα καταλάβετε ότι όταν θα καταφέρει να βρει τα δύο πρώτα στοιχεία, πρέπει να καταλάβετε πόσους υπολογισμούς πρέπει να κάνετε. Για να πετύχετε εδώ το δεύτερο ψηφίο και μετά να περάσετε στο τρίτο, εδώ πρέπει να κάνετε ένα πολύγωνο που έχει 96 πλευρές. Ναι. Θέλει λίγο. Εδώ μερικοί από εσάς δυσκολεύονται στο εξάγωνο. Άμα τους πεις, ας πούμε, να ζωγραφίσουν ένα δωδεκάγωνο, αρχίζουν ήδη να μπερδεύονται. Εδώ μιλάμε για 96. Άρα, τι κατάλαβε? Κατάλαβε ότι επειδή το σχήμα είναι συμμετρικό, το κόβει ουσιαστικά και το κόβει όσο πρέπει για να μείνει μόνο στο κομματάκι. Άρα, στην πραγματικότητα τι κάνει? Κάνει αυτό. Με το κόψιμο που έχει κάνει, έχει ένα κομματάκι έτσι και ένα κομματάκι έτσι. Καταλαβαίνει ότι όσο πιο λεπτό θα είναι αυτό, τόσο πιο ακριβέστερο θα είναι σαν προσέγγιση. Αυτό θα ήθελα στον Αρχιμίδη, θέλω να καταλάβει το εξής. Όταν λέω ότι το Αρχιμίδη είναι εκεί πέρα που είδες το άλλο, είναι ότι μετά από την προσέγγιση του Αρχιμίδη, γιατί για όσους πιστεύουν ότι αρκεί να είσαι μετά από τους άλλους να το βρεις αμέσως, είναι πάρα πολύ απλό. Περιμέναμε 500 χρόνια για να βρει κάποιος καλύτερο τον Αρχιμίδη. Και όχι 500 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί αυτό που το βρήκε μέσα από 500 χρόνια ήταν Κινέζος. Ας πούμε, μερικές φορές σας δίνει ασκήσεις και εσύ όμως που είναι πιο γρήγορα. Τώρα όμως πάρε το παράδειγμα του Αρχιμίδη. Δίνει μια άσκηση, δεν τη λύνεις, εσύ βλέπεις ότι δεν την έχεις λύσει και έτσι την επόμενη μέρα δεν το έχεις λύσει. Έπεσε μετά από 500 χρόνια και δεν το έχεις λύσει. Για 500 χρόνια όλοι οι μαθηματικοί που το πάλευαν δεν μπορούσαν να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που είχε βρει ο Π. Ο Αρχιμίδης δεν το σκέφτηκε. 500 χρόνια είναι 5 αιώνα. Δεν είναι αυτό το σκέφτο, το σκέφτο αύριο. Και άμα το σκεφτείτε τώρα τι έκανε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, με ποια έννοια. Ποια είναι η περίμετρο? Πόσο κάνει η περίμετρο σε ένα κύκλο? Στο νερό. Ναι. Επειδή σήμερα δεν είμαι κακό, δεν σου λέω να μου το αποδείξεις. Ναι, το χάρηκε τώρα θα μην. Και η μαθηματικό το χάρηκε, που θέλωσε να πλέξεις άλλο. Στην πραγματικότητα έχουμε λοιπόν δύο πυρό, και για την επιφάνεια πόσο έχουμε?
Πολλή ερώτηση εκτός προγράμματος, εκτός σύλλης, εκτός σχολείου, εκτός ό,τι θες. Είναι πιο εύκολο αυτό ή αυτό? Ωραία. Μπορώ να σου πω ότι το πιο εύκολο είναι αυτό. Ναι, αλλά μέσα ναι, αλλά δεν γίνεται. Εννοείς όχι. Θέλετε να δώσετε την ευκαιρία και στα παιδιά για 2-3 έστω γενικές ερωτήσεις και να κάνετε έστω και ένα πεντάλεπτο διάλειμμα μετά, πριν πάνε για 7-8 ημέρες. Συγγνώμη, ε. Όχι, 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 παρέμβαση. Δεν είναι μόνο με αυτό, θα θυμάστε ότι την έλευση σκέφτηκε, θα μετράω αυτό. Πάνω κάτω θα κάνω ρόησον 1 και όταν θα μετράω αυτό, θα μετράω το 2π. Άμα μετρήσω μόνο το ίσον, θα μετράω το π. Άρα κοιτάζω μόνο αυτό το κομμάτι. Συμφωνούμε. Κάνω ας πούμε ρόησον 1 και κοιτάζω μόνο αυτό το κομμάτι και ξέρω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να είναι π. Άρα όταν θα μετρήσω με τις διάφορες κομπίνες που θα κάνει, θα πω σιγά σιγά θα πάω στο π. Τι έκανε ο Κινέζος? Λέει θα κάνω το ίδιο, γιατί κατάλαβε τι κατάλαβε ο Αρχιμίδης και λέει εγώ θα το κάνω με τις επιφάνειες. Άρα θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Άρα βλέπετε υπολογίζει πρώτα αυτή την επιφάνεια, μετά αυτή την επιφάνεια κτλ. Η επιφάνεια πηγαίνει με τετράγωνο, άρα πάει πιο γρήγορα. Όταν βάζετε ρόησον 1 δεν το βλέπετε. Το χάνετε. Άμα δεν βάλετε ρόησον 1, θα δείτε ότι όταν κάνετε τους υπολογισμούς σας, βρίσκεται πιο γρήγορα στη βία μετά την υποδιαστολή από το μη. Αυτό ήθελα να σας πω, να καταλάβετε λοιπόν ότι η προσφορά των μεγαλύτερων μαθηματικών της αγκαιότητας είναι ακόμα τώρα, στην αντική, ακόμα τώρα, ασχολούμαστε με προβλήματα που τους απασχόλησε. Άρα, για να το κάνει ο Σπύρος, θα αφήσω τώρα να κάνετε ερωτήσεις, αν δεν θα κάνετε ερωτήσεις.